Με την εκπομπή του. Και ναι. την εκπομπή του που καλό, τρέχει. Ο Γρηγόρης δεν έχει κάνει 100 δηλώσεις ότι αυτό. Λες να το κάνει βουντού από τις Φιλιππίνες. Τα έχει βρει κανένα καλό εκεί μάγο. Και φέρει κανένα καλό κοκόρι. Ο Γρηγόρης στις Φιλιππίνες είχε σίγουρα φέρει παπά για να κάνει ξεμάτιασμα με όλα παπά, αυτά που συνέβαιναν. Πού το βρήκε καλέ το Χριστιανό Ορθόδοξο. Βρήκανε τον παπά. Παπά και κάνανε αγιασμό, παιδιά. Οι προπολίες στις Φιλιππίνες είναι καθολικοί. Αυτό μα λέει ότι δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ στις Φιλιππίνες το καθεστώ. Παπά βρήκε. Έχει δίκιο τώρα, συγγνώμη, δεν μπορεί να μπει στο YouTube. Ανέβασε και φωτογραφία, δεν σας λέω κάτι. Α, και ανέβασε και όλα. Ειδικά για τον εαυτό βρέθηκε. Καλέ, βρέστε αυτή τη φωτογραφία από το Instagram. Αλλά πάμε στο θέμα που μας απασχολεί. Πώς ο Αντώνης Ρέμος τίναξε ουσιαστικά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του Αντένα και του Λιάγκα. Γιατί είχαν αποφασίσει στον Αντένα, το μόνο πράγμα λοιπόν που θα έκαναν ήταν αυτό το ρεβεγιόν με καλεσμένο, τον κεντρικό καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο. Ωραίος καλεσμένος, λαμπερός. Ο καλύτερος νομίζω, που θα έδινε μια συνέντευξη από τις σπάνιες συνεντεύξεις που δίνει στο Γιώργο Λιάγκα. 2 χρόνια πριν, να σας θυμίσω, ότι είχε συμβεί κάτι ανάλογο με το, με το πρωινό. Όχι, το πρωινό που είχε γίνει βραδινό και με τη Φέη Σκορδά είχαν με το Γρηγόρη δεν ήταν που πήγε να του ανοίξει μια σαμπάνια το μάτι, ένα πόμο, ένα σφυλό. Ναι. Ήταν όλοι καλεσμένοι του Αντένα, το παρουσίαζε ο Γιώργος Λιάγκας με τη Φέη Σκορδά. Είχαν όλου του καλεσμένου. Αν φοβήθηκε, Αντώνη, σου λέει δεν σαμπάνια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι φοβήθηκε. Ανέτα, κουφετή την αυτά. Εκεί είχε γίνει το συμβάν πριν από 2 χρόνια ακριβώς. Φέτος δεν με πάει. Αλλαγή χρονιά στον Αντένα, ας την κάνουμε στο Μέγκα. Είχαν αποφασίσει να παρουσιάσει ο Γιώργος Λιάγκας ένα έκτακτο επεισόδιο του Late Night γύρω στις 10 η ώρα, δεν θα ήταν τόσο late και θα γινόταν και η αλλαγή χρόνου. Είχαν κινήσει όλες τις διαδικασίες για να γυριστεί. Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις για το πότε θα συμβεί η εγγραφή, ποιοι θα είναι καλεσμένοι, πώς θα στηθεί όλο αυτό το πράγμα, εκεί λοιπόν ήρθε και η ρήξη μεταξύ των δύο κολλητών. Καλά, κολλητήτε, παφίλοι, ναι. Ο Λιάγκας, ο Λιάγκας. Παιδιά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονταν και πλασάρονταν ως δύο κολλητοί. Ωραία, μόνο τον Αρναούτογλου δεν έχει κολλητή. Τον Αρναούτογλου μόνο είναι κολλητή. Κάποτε. Εκεί έχει επέλθει η ρήξη. Τι γίνεται. Και ίσως γι' αυτό και επέλθει και η ρήξη. Και με τον Γιώργο είναι πολύ καλή φίλη. Και μάλιστα εγώ θυμάμαι κάτι καλοκαίρια που φεύγει από την Τίνο με το Φουσκωτόμονο και μόνο για να πάει στην Μύκονο να τον ακούσει. Θυμάστε την περίοδο που παρουσίαζαν και οι δύο το The Voice και παρουσίαζαν μετά και το Rising Star. Είναι κολλητό του. Όχι, βρέα. Αλλά δεν είχαν παρέα, αλλά τέλος πάντων, οκ. Και να αφήσει την οικογένειά σου που είναι στην Τίνο να πας να τον ακούσεις. Ήταν μαζί στο σοου. Ένα καλό τεμάχιο στη Μύκονο. Τώρα η είδηση εδώ είναι άλλη. Το ότι δεν θα γίνει. Ότι δεν τα βρήκαν πουθενά. Θα είχαν συζητήσει να είναι καλεσμένοι ο Βασίλη Καρά. Δεν θέλει να το πω. Δεν θα τα ακούσετε αλλού. Θα ήταν καλεσμένοι ο Βασίλη Καρά, η Γλυκερία. Τι να σου πω, δηλαδή ειλικρινά, όχι πε μου ποιοι άλλοι ήταν καλεσμένοι. Δεν μπορώ, θέλω να μάθω. Ωραία πρόσωπα. Το θέμα είναι, δεν είναι ποιοι θα ήταν καλεσμένοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Αντένα μένει χωρίς πρωτοχρονιάτικο σοου. Απέναντι θα έχει ο Αλφα τον Οταμία Βραδιάτικα. Θα έχει ο Σκάι το δικό του. Και μπορούσαν να βρουν κάποιον αντικαταστάτη. Δηλαδή είναι πολύ λαμπερό πρόσωπο ο Αντώνης. Αλλά... Όχι, να ασχοληθούμε να του καλύψουμε την τρύπα, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή στον Αντένα η λογική είναι ηρέμος ή κανένας. Όχι, αλλά πώς θα στήσεις αυτή τη στιγμή. Καλά και ψάξανε γιατί να στήσουν σοου μια εβδομάδα πριν. Η αλήθεια είναι πως είναι αναντικατάστατος. Ο Ρέμος είναι αναντικατάστατος, αλλά θα μπορούσαν να βρουν και άλλα ονόματα. Παιδιά, δεν ήταν μια εβδομάδα πριν, ήταν αρκετό καιρό που γίνονται όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αλλού το πάω. Μήπως αρχικά τους είχε πει ότι το σκέφτεται ζεστά και θετικά και τελευταία στιγμή τους είπε όχι, γιατί εγώ δηλαδή παίζω ότι σκέφτομαι να κάνω πρωταχρονιάτικο σοου και να καλέσω τη Βανδύ. Αν δεν μου έχει πει ναι η Βανδύ, ρε παιδιά, πώς το προγραμματίζω στο μυαλό μου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πήγε μία εβδομάδα μετά η πρεμιέρα του στο Αθηνών Αρένα. Έτσι. Οπότε τη χαίρενε και όλο αυτό. Ενώ ήταν να ξεκινήσει στις 8, ξεκίνησε στις 15. Και το Αθηνών Αρένα. Και όλα πήγανε πίσω, παιδιά. Καλά, γραμμένο όμω. Δεν μπορούσαν να κλείσουν να συγχρονιστούν όλοι οι καλλιτέχνε ταυτόχρονα για να υπάρχει η εγγραφή. Λογικό. Αν δεν μπορούσαν την ίδια ώρα Καρά, Γλυκερία, Ρέμο. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να συγχρονιστούν τα μεγάλα ονόματα. Εδώ εμείς, αγάπη μου. Πώς είναι πιο μικρά. Εγώ δεν κατάλαβα το εξής. Τους κρέμασε ή δεν τους κρέμασε. Ή απλά δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Τους κρέμασε με την έννοια ότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθεί. Γιατί όταν θες, βρίσκεις μία ημερομηνία και κάνεις την εγγραφή. Λες δεν θα κοιμηθώ 5 ώρες.